Η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά 12 μεταχειρισμένων και 6 καινούριων γαλλικών αεροσκαφών Ραφάλ. Ενώ με βάση αυτό επιδίδεται σε υπερφύαλες τοποθετήσεις περί αλλαγής στου στρατιωτικού συσχετισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τη συμφωνία αυτή δεν μπορεί κανείς να τη δει ξεκομμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο. Βλέπουμε το θερμόμετρο στην περιοχή του κόλπου που αποτελεί διαχρονικά θέατρο σύγκρουσης ισχυρών μονοπωλιακών συμφερόντων να ανεβαίνει επικίνδυνα. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν δώσει γη και είδωρ στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Ευθύνονται για την εγκατάσταση και την χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Βάσεων που χρησιμοποιούνται σε επιθετικές αποστολές, σε δολοφονικές επιχειρήσεις. Και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει ένα ακόμα πιο επικίνδυνο πακέτο επέκτασης του αποτυπώματος, όπως λέει, τον ΗΠΑ στην Ελλάδα, που είναι μεγάλη απειλή για το λαό μας και τους άλλους λαούς. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ισχυροποίησαν τις στρατικοπολιτικές σχέσεις με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο του Παλαιστινιακού λαού, του κράτους που πρωτοστατεί στις απειλές κατά του Ιρανικού και άλλων λαών της περιοχής. Ισχυροποιούνται οι σχέσεις με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, που εσείς τις προβάλλετε ως πλεονέκτημα. Όμως αυτά τα κράτη είναι μπλεγμένα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς, σε καταστροφικούς πολέμους. Στείλατε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εμείς ρωτάμε, τι δουλειά έχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκτός σύνορων? Γιατί στέλνετε στρατιωτικές δυνάμεις στο Μάλι της Αφρικής? Γιατί στέλνετε μονάδες του πανάκριβου αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία? Επιπλέον, όλα τα κόμματα έχετε ανακηρύξει σε θεματοφύλακες των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας τις υπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς δηλαδή που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη, πρημοδοτούν σταθερά την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την τουρκική ηγεσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια σταθερή πορεία ακόμη πιο έντονης εμπλοκής στο κουβάρι των ανταγωνισμών, με την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να γίνεται συνεχώς πιο επικίνδυνη. Προετοιμάζονται οδυνηροί συμβιβασμοί που αφορούν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συμβιβασμοί που οδηγούν στη διχοτόμηση της Κύπρου μέσα από τη λογική των δύο κρατών και συνομοσπονδιακής λύσης. Σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς αμερικανονατοϊκής έμπνευσης και υλοποίησης, η αστική τάξη της Ελλάδας επιζητά αναβαθμισμένο ρόλο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση κινούνται όχι μόνο η αγορά των Ραφάλ, αλλά και γενικότερες πρόσφατες εξελίξεις, όπως η υπογραφή οικονομικής συμφωνίας και στρατιωτικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τις ευλογίες πάντα των ΗΠΑ. Η υλοποίηση αμυντικής συμφωνίας ύψους 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, που μεταξύ των άλλων προβλέπει τη λειτουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα. Επίσης, η σχεδιαζόμενη συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού σε νέα πολυεθνική δύναμη στον κόλπο, με πρόσχημα την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας, που θα λειτουργεί και ως δαμόκλειο σπάθη εναντίον του Ιράν.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται αναβαθμιζόμενη σταθερά η μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανών ατοικών, σε προκεχωρημένο αγκυροβόλιο του Αμερικανικού εκ του στόλου, με την ενσωμάτωση βασικών υποδομών, λιμάνια, ναυπηγεία κτλ. Στον δολοφονικό σχεδιασμό του. Από αυτή την πολιτική εκπορεύεται και η αποστολή τμήματων των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων. Για όλα αυτά, εμείς απευθυνόμαστε στο λαό. Του λέμε να μην τσιμπήσει στα κυβερνητικά δολώματα, να κρίνει με βάση την πείρα του από τον ατέλειωτο και πολύ επιζήμιο για τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα ανταγωνισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών. Πληρώνονται με δισευρώ μέσω της δικής του αβάσταχτης φορολογίας, χωρίς να υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Θυμίζουμε ότι πολύ πρόσφατα, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ο Roots Reis, όργωνε την περιοχή του Καστελορίζου και η πολεμική στόλη της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν σε ετοιμότητα, σημειώθηκε ένα μπαράζ προβολής του ρόλου των ελληνικών υποβρυχίων, των αόρατων όπως χαρακτηρίστηκαν, που δείχνουν όμως, όπως επανειλημμένα υπόθηκε, την υπεροχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όμως την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι η Τουρκία θα παραλάβει από τη Γερμανία 6 υποβρύχια τύπου 2-14 εισάξιας ή και ενδεχομένως ανώτερης κλάσης από τα ελληνικά. Η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση τρέχει και δεν φτάνει προκειμένου να σταματήσει αυτή την παραγγελία που χειρίζεται ο γερμανικός όμιλος ThyssenKrupp. Βάζει το ζήτημα γενικότερου εμπάργου εξοπλισμών στην Τουρκία από τη Γερμανία και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όμως, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, γιατί οι υπεριαλιστικές συνεργασίες και συμμαχίες και σχέσεις οικοδομούνται στη βάση του οικονομικού και γεωστρατηγικού συμφέροντος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι άλλοι δύο σύμμαχοι της κυβέρνησης, η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν συνάψει συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων με την Τουρκία για την προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων και μεταξύ αυτών την κατασκευή του σύγχρονου αεροπλανοφόρου Ανατολού που ήδη ναυπηγείται με ισπανικές προδιαγραφές. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί είναι στον αέρα. Παρόμοιες υπερβολικές εκτιμήσεις ζήσαμε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε τις μίζες υπουργών του ΠΑΣΟΚ, τα κυκλώματα και τους μηχανισμούς που απέδειξαν πόσο σάπιο είναι το σύστημα και λέμε μόνο ότι ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια ευρώ με τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα του αιώνα και άλλες παραγγελίες που στήχησαν ακριβά στο λαό για να τονίσουμε ότι ακόμα κι αν επιτευχθεί προσωρινή ισορροπία αυτή μπορεί να αλλάξει άρδιν στη συνέχεια με τις αγορές της γειτονικής χώρας που επιπλέον έχει δημιουργήσει ισχυρή κρατική πολεμική βιομηχανία. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα διαχρονικά και επί όλων των κυβερνήσεων προσαρμόζονται στις προσδιαγραφές, τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ. Δεν έχουν αφετηρία τις ανάγκες της άμυνας της χώρας, με όλες τις κυβερνήσεις να έχουν τεράστιες ευθύνες για την υποβάθμιση και τον προσανατολισμό της αμυντικής βιομηχανίας, την πορεία ιδιωτικοποίησής της. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα έχουν αποδεχθεί και τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια την ατοϊκή δέσμευση να καταβάλει χώρα το 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες, δίνοντας από τη σκληρή φορολογία του ελληνικού λαού 4 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 45 δισεκατομμύρια σε μια δεκαετία. Πού πηγαίνει αυτό το τεράστιο ποσό? Όλες οι κυβερνήσεις είναι εκτεθειμένες ανεπανόρθωτα. Πανηγυρίσατε πέρα από τις παραπλανητικές αντεγκλήσεις για την ένταξη κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προξένεψε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και όλοι σας συμφωνήσατε με την ατοϊκή υποχρέωση χρησιμοποίησης
ελληνικών αεροσκαφών για τη φύλαξη των συνόρων τους. Υλοποιήσατε και υλοποιείτε αυτές τις πτήσεις αστυνόμευσης, όπως λέτε, πανάκριβων ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών, σπαταλώντας τις πολύτιμες ώρες και πανάκριβες ώρες ζωής τους στον αέρα της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κωσόβου. Και έρχεστε σήμερα στις συνθήκες αυτές που σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα και ζητάτε συνένεση για την αγορά των Ραφάλ που χρυσοπληρώνει ο λαός με 2 έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για να τα χρησιμοποιήσετε και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Αυτές είναι οι συνέπειες της οδυνηρής κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πολιτική σας. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι μπορείτε να παραπλανήσετε, να εξαπατήσετε το λαό. Δεν περνάνε οι τεχνικές της χειραγώγησης των εργαζομένων που στενάζουν από τα προβλήματα, ούτε η λογική της εθνικής ομοψυχίας που είναι εργαλείο στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής και υποταγής του λαού στα κελεύσματα της αστικής τάξης. Όσον αφορά την αγορά των Ραφάλ, έχουμε μεγάλη εμπειρία του τι σημαίνει το κυνήγι των εξοπλισμών. Από αυτό το κυνήγι κερδισμένες κυρίως είναι οι βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού υλικού. Θησαυρίζουν στην κυριολεξία. Στην περίπτωση όμως της χώρας μας υπάρχει κι άλλος κερδισμένος. Είναι η υλικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Βλέπει με ικανοποίηση την νοτιοανατολική της πτέρυγα να γιγαντώνεται εξοπλιστικά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρώτο και κύριο μέλημα του ΝΑΤΟ είναι η με κάθε τρόπο ισχυροποίησή του στο πλαίσιο περικύκλωσης της απομόνωσης της Ρωσίας και της αντιμετώπισης της ραγδαίας ανόδου της Κίνας. Επομένως, δεν χρειάζονται περιορισμοί. Ο αντίλογος που εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει την τεράστια αγωνία μεγάλου μέρους του λαού μας, πολλαπλάσιο του εκλογικού ποσοστού του. Εκφράζει ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι αντί ο ιδρώτας τους να μετουσιώνεται σε ασπίδα αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά ισχυροποιεί τις πολεμικές μηχανές του ΝΑΤΟ. Αυτού δηλαδή που με τη στάση του σιγοντάρει και αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα. Άφησα τελευταίο ένα θέμα που σκόπιμα σε αυτές τις συζητήσεις σπρώχνεται κάτω από το χαλί. Αφορά τις δεκάδες χιλιάδες στελέχη και στρατευμένους των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στρατευμένοι μας, οι φαντάροι, παίρνουν τον εξευτελιστικό μισθό των 8,62 ευρώ για να καλύψουν όλα αυτά που δεν τους χορηγεί η υπηρεσία. Είναι προβλήματα που παρότι οι ίδιοι επίμονα και έντονα τα αναδεικνύουν, χρονίζουν άνετα. Είναι αυτοί που αποτελούν και τον βασικό παράγοντα ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Κλείνοντας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη συζήτηση του προϋπολογισμού καταψήφισε τεκμηριωμένα τις στρατιωτικές δαπάνες. Τις χαρακτήρισε κομμένες και ραμμένες στο πατρόν των ατοικών αναγκών. Θα καταψηφίσουμε και το σημερινό νομοσχέδιο για την αγορά των Ραφάλ, συνεχίζοντας αδιάλειπτα να αποκαλύπτουμε τα σχέδιά σας, δυναμώνοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών της περιοχής, ενάντια στις αστικές τάξεις και στις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Ευχαριστώ.